Καλημέρα, Ηλία, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα, Σέγιο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ποδοσφαιριστή σε μάθαμε, προπονητή σε πλέον. Δεν ξέρω αν το έχει συνηθίσει. Έχει ήδη εργαστεί επαγγελματικά και σε ΑΕΚ Λάρνακα και σε Εθνικό Άχνας και σε Δόξα Κατοκοπιάς. Πώς είναι, Ηλία, το πόστο του προπονητή? Δεν έχει πολλά χρόνια που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχει αρκετά χρόνια, αλλά το πόστο του προπονητή δεν έχει καμία εντελώς σχέση με του ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ πιο δύσκολο, πολλές ώρες, δηλαδή πρέπει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πράγμα που μου αρέσει, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κανένα θέμα, διότι έχω μάθει ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου, γι' αυτό δεν έχω κανένα θέμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τώρα που είσαι προπονητής, δίνεις δίκιο ή δίνεις άδικο στον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή, εάν κάποια στιγμή είπες μια κουβέντα παραπάνω ή γενικότερα κάποιος συμπαίκτης σου είπε μια κουβέντα παραπάνω στον προπονητή ή ένιωθε αδικημένος ή ευνοημένος? Κοιτάξτε, όταν είσαι ποδοσφαιριστής, σκέφτεσαι πάντα μόνο τον εαυτό σου. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν καταλαβαίνω. Εάν όταν είσαι προπονητής, έχει να διαχειριστείς πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, ο καθένας με τα δικά του θέματα. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα σαν τη μεριά του προπονητή είναι ότι πρέπει, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές τώρα και ξένοι και από το εγχώριο πρωτάθλημα, αν λέγεται Κύπρος, αν λέγεται Ελλάδα, αλλά αυτό που πρέπει να φτιάξουμε εμείς σαν λαός, και μιλάω και οι Κύπροι και οι Έλληνες, είναι το θέμα της νοοτροπίας. Είναι το θέμα της νοοτροπίας, να δουλεύουμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να φτιάξουμε σιγά σιγά σαν νοοτροπία. Ηλία, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, υπάρχει κρίση στο ποδόσφαιρο της Κύπρου υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια φουρνιά όπως ήταν η φουρνιά η δικιά σας? Με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, με σένα, τον ΟΚΑ, τον Γιασεμάκη, τον Εγκομίτη, τον Αλονέφτη, έχει πάρα πολλούς, τον Χαραλαμπίδη. Υπάρχουν νέα παιδιά, ταλαντούχα, 17, 18, 19, αλλά έτοιμα παιδιά δεν φαίνεται να υπάρχουν τώρα. Είναι έτσι, κάνουμε λάθος? Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, η εποχή της δικιά μου, οι ξένοι ήταν πολύ πιο λίγοι. Εγώ πρόλαβα εποχές πιο παγιά που υπήρχαν μόνο 2-3 ξένοι. Και μπορούσε οι Κύπροι να παίξουν πολύ περισσότερο. Τώρα γνωρίζουμε πως οι ξένοι παίζουν στα πρωταθλήματα. Είχα πάει και σε ένα παιχνίδι με τον Χρήστο τον Καρυπίδη, τον Παντελή και τα παιδιά. Είχαμε δει ένα παιχνίδι, το Άρη με την Πάφο. Δυστυχώς στο παιχνίδι αυτό ήταν 22 ξένοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στο παιχνίδι, και αυτό είναι πραγματικά πολύ άσχημο για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Στο ρωτάω γιατί και στην Ελλάδα έχουμε την ίδια κουβέντα. Δηλαδή και στην Ελλάδα δεν παίζουν οι Έλληνες 5, 6, 7 στην ενδεκάδα, είναι λίγοι κι αυτοί. Βέβαια, είναι κρίμα, διότι είναι άδικο για τους Κύπριους και για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά απ' την άλλη βρίσκουμε και δικαιολογίες, τα παρατάμε εύκολα, και είναι πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, το θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή το ξέρουμε ότι τα πράγματα τώρα είναι πιο δύσκολα. Φυσιολογικά πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά βλέπω ότι έχουμε θέμα. Τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια νέα γενιά Κύπριων με πολύ ταλέντο. Μακάρι σε 2, 3, 4 χρόνια τα παιδιά αυτά να κάνουν και μια δυνατή εθνική Κύπρου και να κάνουν μια μεγάλη καριέρα. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Είδες όλες τις προπονήσεις. Νομίζω δεν έχασες καμία, έτσι δεν είναι? Ή αν δεν έχασες μία από τις συνολικά, πόσες έγιναν, 10, 11, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ότι είχα χάσει μία, ναι. Ναι. Είχες και καλή θέση από ψηλά. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσιάζει περισσότερο, Ηλία? Κοιτάξτε, καταρχήν για μένα προσωπικά είχα την ευκαιρία να δω και να μάθω αρκετά πράγματα από τον κύριο Λουτσέσκου, τον οποίο έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είχαν έρθει και πριν 2 χρόνια περίπου στη Μεσύμβρια, παρακολούθησα πάλι για μια εβδομάδα τον κύριο Λουτσέσκου. Κοιτάξτε, αυτό που είδα
είναι καταρχήν ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Γι' αυτό με την εμπειρία μου τόσα χρόνια στα γήπεδα μπορώ να το διαπιστώσω από την πρώτη στιγμή και είναι πράγμα που διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να έχει μια ομάδα. Πολλοί το λένε αλλά λίγοι το κάνουν, γιατί όλοι καλό κλίμα έχουν στις ομάδες. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Είναι φιλολογικό όλοι να λένε ότι έχουμε καλό κλίμα, αλλά άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ακούς. Εγώ είδα πραγματικά ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα. Από εκεί πέρα ο τρόπος που δούλευε ο κύριος Ρασβάν με εντυπωσίασε, διότι προσπαθούσε να περάσει τα μηνύματα του και την τακτική του μέσα των προπονήσεων που είχε χρόνο τώρα να το κάνει στην Κύπρο με τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και τον εξαιρετικό καιρό που υπήρχε. Και ο τρόπος που τα περνούσε στους ποδοσφαιριστές ήταν τόσο απλός και τόσο ξεκάθαρος που νομίζω ότι τα είδα και τα ίδια στα παιχνίδια. Δηλαδή αυτά που περνούσε στις προπονήσεις φαινόντουσαν και στα παιχνίδια πολύ ξεκάθαρα και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κύριο Ρασμάν και την ομάδα να κάνουν μια μίνι προετοιμασία για να διορθώσουν τα λάθη και να βελτιωθούν στους τομείς που θέλουν για την επόμενη σεζόν που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χωρίς ηλία να είναι, το είπες και εσύ, είναι απλές ασκήσεις. Απλές, εντάξει, τώρα δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα και το ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το ασκησιολόγιο. Αλλά μέσα από την επανάληψη, αυτή είναι η δική μου η άποψη, θέλει να κάνεις ποδοσφαιριστές να παίζουν αυτόματα από κάποιο σημείο και μετά. Διαπίστωσες αυτό το πράγμα ή κάτι άλλο? Κοιτάξτε, πολλές φορές το ακούμε αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι το απλό είναι και το δύσκολο. Και πολλές φορές πολλές φορές μπορεί να μπούμε σε μπερδεμένες ασκήσεις, πολλά πράγματα τα οποία στην τελική μπορεί να μην μας δώσουν τίποτα. Και νομίζω ότι ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του. Πρέπει να δουλεύει σε αυτό το κομμάτι, στη φιλοσοφία όπως θέλει να παίξει με απλές ασκήσεις. Και η καλύτερη προπόνηση είναι η επανάληψη. Δηλαδή να καταφέρει να περάσει στους ποδοσφαιριστές το μήνυμα που θέλει, τον τρόπο, τη φιλοσοφία που θέλει. Και αυτό νομίζω είναι ο τρόπος που δουλεύει ο κύριος Ρασβάν και πραγματικά ήταν για μένα προσωπικά μια μεγάλη εμπειρία που θα βοηθήσει για μένα στην προπονητική μου. Έχει πει παλιότερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, οι παίκτες μου με βρίζουν τον Αύγουστο και με ευχαριστούν τον Ιανουάριο. Από την πολλή επανάληψη τα ίδια και τα ίδια. Μάλλον κάπως έτσι είναι το έργο, και φέτος. Είναι πράγμα που το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ. Μπορεί να αντιληφθώ πάρα πολύ καλά τι θέλει να πει ο κ. Ρασβάν, διότι οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές μπορεί να σου πούνε κουράστηκα από τα ίδια, αλλά ένας προπονητής το βλέπει αγιώς. Οι ποδοσφαιριστές, διότι υπήρξαν και εμείς ποδοσφαιριστές, γνωρίζω πολύ καλά πώς το βλέπουν οι υποστηριστές από την πλευρά τους και πώς μπορεί να το δει ένας προπονητής από την πλευρά του. Ο προπονητής θα δουλέψει να βελτιώσει την ομάδα στα κομμάτια που θέλει. Μπορεί πολλές φορές για τους υποστηριστές να φαίνεται βαριά η προπόνηση, αλλά στην τελική τα αποτελέσματα λένε την αλήθεια. Και δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Ρασβάν κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια αήττητος. Δηλαδή αυτό και μόνο λέει πολλά για τις δυνατότητες του κ. Ρασβάν. Ηλία, σε εντυπωσίασε κάποιος ποδοσφαιριστής που να σου τραβήξει λίγο το βλέμμα παραπάνω, είτε νεαρός, είτε πιο μεγάλος, είτε νέος του ΠΑΟΚ, είτε πιο παλιός? Κοιτάξτε, δεν θα σταθώ συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής. Σας είπα και προηγουμένως ότι είδα μια ομάδα που λειτουργούσε άψογα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν συγκεντρωμένοι, δίνανε τα πάντα στην προπόνηση. Σίγουρα με ευχαριστεί το γεγονός ότι βλέπω νεαρούς Έλληνες οι οποίοι εξελίσσονται ταλέντα, οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά στην ομάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και εγώ είμαι της άποψης ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα οι ομάδες για να κάνουν τον αθλητισμό θέλουν πάντα, πιστεύω, αυτή είναι η άποψη δικιά μου, ότι χρειάζονται παιδιά από τις ακαδημίες, από την ομάδα, οι οποίοι ξέρουν την ιστορία της ομάδος και ξέρουν ότι ισχύει ντέρπι να τραβήσουν την ομάδα πάνω τους και είμαι της άποψης ότι χρειάζονται οι Έλληνες στην ομάδα. Πάνω σε αυτό που λες για τους νεαρούς και επειδή συμπτωματικά και εσύ αριστερός μπακ ήσουν, για τον Ερμή Σελιμάη ποια είναι η εντύπωσή σου? Ένα παιδί που ξαφνικά το είδαμε κι εμείς μπροστά μας, χωρίς επίσημα παιχνίδια πολλά, άντε να έχει ένα στον ΚΑΠΑ 19 και στον ΠΑΟΚ Β
και συμμετέχει μια προετοιμασία και νομίζω ήταν και καλός κιόλας. Πώς τον είδες τον το μικρό, τον Σελιμάη, και στα φιλικά και στις προπονήσεις? Τον μικρό τον έχω και δει τώρα κάτω στο νησί όταν ήρθα. Δεν το γνωρίζα το παιδί, διότι όπως είπες και εσύ, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε πάνω. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι ανθρώποι του ΠΑΟΚ νομίζω ότι κάνουν ένα πολύ καλό σκάουτινγκ και από ό,τι είμαι ενήμερος και οι ακαδημίες δουλεύουν πάρα πολύ σωστά. Για να το φέρουν πάνω οι άνθρωποι σίγουρα έχουν δει κάτι στο παιδί. Και εγώ πραγματικά είδα ένα παιδί με όρεξη που μπήκε μέσα, δούλεψε για αυτός πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Είναι στα πόδια του να δείξει τον προπονητή, διότι βλέπουμε ότι κανείς στην τελική δεν αδικείται. Όσοι έχουν τα εφόδια και έχουν την ποιότητα να αγωνιστούν, νομίζω θα πάρουν την ευκαιρία. Είδαμε και τον Λίραντζη, τον Βουγεράκη, Κωνσταντέγιας, ο Τσαούσης, δηλαδή παιδιά οι οποίοι ήρθαν από τις ακαδημίες, τους δόθηκε η ευκαιρία. Είναι και μια ευκαιρία το παιδί αυτό να την εκμεταλλευτεί και γιατί όχι να αγωνιστεί αυτός με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στα δικά μου πάντως μάτια, Ηλία, είναι εντυπωσιακό για ένα παιδί 18 ετών χωρίς παραστάσεις να δείχνει ατρακάριστος και να μην έχει άγχος και σαν να είναι στην ομάδα 2-3 χρόνια και να έχει παίξει 30 παιχνίδια. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βίντεο, και μακάρι αυτό που λες και ο μικρός και όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν αυτό που θέλουν. Αλλά το βλέπουμε στον ΠΑΟΚ ότι τα παιδιά που ανεβαίνουν από τις ακαδημίες δεν τους λες τρακαρισμένους ή αγχωμένους ή φοβισμένους. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να η οργάνωση από τις ακαδημίες να φτιάχνουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρχονται στην πρώτη ομάδα και να είναι έτοιμοι. Και αυτό πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ φαίνεται τα τελευταία χρόνια. Για να γίνει αυτό, σίγουρα πρέπει να επενδύσεις στις ακαδημίες, πράγμα το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν δίναμε πολύ σημασία, αλλά ευτυχώς μερικές ομάδες τώρα σιγά σιγά άρχισαν και επενδύουν στις ακαδημίες και φαίνεται. Και μια ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ που φαίνεται πολύ καλά ότι με τον ερχομό του κύριου Σαββίδη έχουν επενδύσει στις ακαδημίες, γνωρίζω πολύ καλά ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και δεν πρέπει να γνωρίζεις και πολλά πράγματα, διότι βλέπουμε τα νεαρά παιδιά που ανεβαίνουν, είναι έτοιμοι, μπαίνουν στα βαθιά και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. Αν είχαμε χρόνο που δυστυχώς τελειώνει, θα κάναμε και μια κουβέντα για τον ΠΑΟΚ του τότε, της δικής σου εποχής και του τώρα, τις προετοιμασίες εσείς που ζήσατε. Νομίζω δεν ήταν τα πράγματα όλα λυμμένα και απλά παίζατε ποδόσφαιρο. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ηλία, τι σου έχει μείνει περισσότερο έτσι έντονα από τον ΠΑΟΚ? Δεν είσαι μακριά, έρχεσαι και όλα στη Θεσσαλονίκη αρκετά συχνά. Αλλά αυτό που θυμάσαι, σου έχει μείνει, σου λείπει, ποιο είναι? Γιατί έπαιξε πολλά χρόνια στην ομάδα. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που σκεφτώ είναι η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και εγώ και η οικογένειά μου θα το θυμόμαστε για πάντα. Mm-hmm. Αγαπηθήκαμε από τον κόσμο, αγαπήσαμε τον κόσμο και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα και το κρατάω και θα το κρατάω για όλη τη ζωή. Τελευταία ερώτηση. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο φαβορί να κατακτήσεις το Μουντιάλ και ποια ομάδα θέλεις να κατακτήσεις το Μουντιάλ? Πολύ σωστά, πολύ καλή ερώτηση, διότι ποια ομάδα πιστεύω ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Νομίζω η πιο ποιοτική ομάδα μέχρι τώρα είναι η Βραζιλία. Μιλάμε για... Είδαμε ότι έκανε ένα rotation, έβαλε άλλους 11 και δεν υπήρχε καμιά διαφορά στην ποιότητα της ομάδος. Η ομάδα που θέλω να κατακτήσει το Μουντιάλ είναι η Πορτογαλία, λόγω του φίλου και δασκάλου Φερνάντο Σάντος. Α, και εσύ είσαι από αυτούς. Πάρα πολύ. Και στη Θεσσαλονίκη, πολύ. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, του έχω μεγάλο σεβασμό. Μιλάμε αρκετά συχνά και πραγματικά του εύχομαι να κατακτήσει το Μουντιάλ. Πάντως πολύ κουβέντα, Ηλία, και τα διαβάζεις και εσύ για τον Ρονάλντο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι χθες δεν πήγε να προπονηθεί με τους αμφιλωματικούς, πήγε στο γυμναστήριο με τους βασικούς. Πολύ δύσκολο κομμάτι για να προπονηθεί, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά ο Σάντος δεν βλέπω να πτωείται ιδιαίτερα. Αλλά είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολο αυτό που συμβαίνει με τον Κριστιανό. Κοιτάξτε, είναι θέμα διαχείρισης. Ο κύριος Σάντος είναι ένας έμπειρος προπονητής, ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις, αλλά και απ' την άλλη δεν ξέρουμε σίγουρα και εμείς απ' έξω τι πραγματικά συμβαίνει. Σωστό. Διότι
πολλές φορές γράφονται διάφορα, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι σε κάτι που δεν γνωρίζω προσωπικά ότι συμβαίνει. Ο κύριος Σάντος είμαι σίγουρος ότι θα βρει τη λύση και ξέρει ο ίδιος να λύει τέτοιου είδους προβλήματα. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στο Λίμπερο. Πραγματικά εγώ την απόλαυσα την κουβέντα, νομίζω και ο κόσμος. Να σε δούμε σύντομα Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι, να τα πούμε και από κοντά. Και το επόμενο προπονητικό σου βήμα να είναι το καλύτερο δυνατό, δηλαδή να είναι μια ομάδα όπως τη θέλεις και να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Να είστε καλά. Και φυσικά καλές γιορτές, μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά και στις γιορτές, με υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Να είστε καλά, να ευχηθώ και εγώ σε εσάς καλές γιορτές και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και πάντα υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε.